Εφημερίδα ή διαδίκτυο, ποιους από τους δύο τρόπους επιλέγει ο Έλληνας πολίτης για να ενημερωθεί? Με αφορμή αυτό μας το ερώτημα, βρεθήκαμε στα περίπτερα της Καβάλας και ρωτήσαμε μερικούς από τους περαστικούς ποιος είναι ο τρόπος που επιλέγουν οι ίδιοι για να ενημερώνονται. Μπαίνω στο διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά, σε βλέπουμε εδώ, ήρθες να αγοράσεις. Ναι, καμιά φορά το έντυπο έχει άλλη αξία. Είναι πιο ωραίο. Αλλά συνήθως πιο πολύ ενημερώνουμε μέσω του διαδικτύου. Θεωρείτε ότι οι εφημερίδες κάποια στιγμή θα σταματήσουν να κυκλοφορούν? Όχι, ποτέ. Δεν νομίζω να. Γιατί για ποιο λόγο να σταματήσουν να κυκλοφορούν? Διότι είναι πολύ ισχυρή η παρουσία του διαδικτύου, σύμφωνα. Τουλάχιστον εμείς οι μεγαλύτεροι συνεχίζουμε να διαβάζουμε ακόμη. Τώρα η νεολαία, βλέποντας και κάνοντας. Λέγεται να ενημερώνεστε από τις εφημερίδες? Ναι. Και τα περιοδικά, διότι το διαδίκτυο φαίνεται πως στις μέρες μας έχει μεγάλη άνθηση. Εγώ μόνο εφημερίδες. Μόνο εφημερίδες. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή οι εφημερίδες δεν θα υπάρχουν? Νομίζω ότι είναι φυσικό επακόλουθο. Τελευταία διετία έχει μια σταδιακή πτώση εφημερίδων. Επικρατεί ηλεκτρονικός τύπος. Εσείς από πού ενημερώνεστε? Εγώ από εφημερίδες. Παραδοσιακά. Οι εφημερίδες έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία 50 χρόνια ποικίλες προκλήσεις εξαιτίας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης αλλά και της αυξανόμενης οικονομικής πίεσης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα κατάφεραν να επιβιώσουν. Ένας από τους λόγους για τους οποίους το κατάφεραν είναι ο παραδοσιακός έλεγχος των εφημερίδων επί των δικτύων παραγωγής και διανομής των ειδήσεων. Όπως πάει, θα σβήσει η εφημερίδα. Όπως έγινε με τον ξένο τύπο, έτσι θα γίνει και ο ελληνικός. Σιγά-σιγά. Μείναν οι παππούδες, οι μεγάλες ηλικίες πια, στον παραδοσιακό. Η νεολαία στο ίντερνετ. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των online εφημερίδων αυξάνεται σταδιακά. Οι μεγαλύτερες εφημερίδες ανά τον κόσμο, εκτός από την έντυπη έκδοση, διατηρούν και ηλεκτρονική. Η αλματώδης αύξηση της διεισδυτικότητας του ίντερνετ και των παραπάνω δεδομένων εξανάγκασαν τις εφημερίδες προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το διαδίκτυο μετατρέπεται σε σημαντικό μέσο που είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Εσείς επιλέγετε να ενημερώνεστε από το διαδίκτυο ή από τις εφημερίδες? Τίποτα από τα δύο. Ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί εγώ ήδη έχω δικιά μου άποψη για αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι αυτά ίσως επηρεάσουν αρνητικά. Με παραπλανήσουν που λέμε. Εντάξει, λίγο μέσα στις άκρες, όχι όμως κάτι συγκεκριμένο. Από το διαδίκτυο πάντοτε εφημερίδες δεν είναι, που μπορώ να πάρω ας πούμε, αλλά... αλλά όταν πουλούσαν ας πούμε 100 εφημερίδες, τώρα πουλάνε 10. Κόπηκανε, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Πουλούσαν 100, ας πούμε ένα ποσό, 100, αλλά τώρα πουλάνε 10. Να μην πούμε τώρα ακριβό ποσό, δεν ξέρω τι εφημερίδες πόσο ήταν και τι ήταν. Αυτό ξέρω, δηλαδή εδώ έπρεπε να ήταν γεμάτο εφημερίδες. Μιλάμε, δεν μπορούσες να περάσεις. Και τώρα δεν έχει, αυτά είναι οι εφημερίδες, όλες αυτές είναι. Δηλαδή ο κόσμος φαίνεται πως προτιμά να... Δεν είναι και οικονομικά, δηλαδή τα οικονομικά είναι πάνω απ' όλα, είναι τα οικονομικά. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα απουσιάζουν εντελώς από τον τομέα της ενημέρωσης οι εφημερίδες? Έτσι όπως πάμε, αυτό θα γίνει. Αλλά εγώ προτιμάω από τα μέσα ενημερώσεις. Εσείς κάθε Κυριακή έρχεστε εδώ, λοιπόν, ανοίγετε την εφημερίδα, τη μυρίζετε όλη τη... Ναι. Παίρνω και κανένα βιβλίο, κανένα σύνδεα, μα έχει καλό. Αρχικά του είναι πιο εύκολο. Δηλαδή χρειάζεται απλά μερικά κλικ για να διαβάσεις τα ίδια που θα χρειαζόσουν, να ξέρω, ένα τέταρτο περπάτημα για να τα διαβάσεις σε έντυπη μορφή. Και επιπλέον και για λόγους οικονομίας ίσως. Δηλαδή είναι δωρεάν το διαδίκτυο, όπως όλοι ξέρουμε.